Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο όσον αφορά για τη νέα σελήνη στον Τοξότη. Θα κάνουμε επί τούτου, υπάρχει ειδικό ρίξιμο γιατί εδώ σε αυτό το κανάλι κάνουμε ειδικά ρίξιματα διότι κάθε νέα σελήνη και πανσέλινος ανάλογα με το ζώδιο που έχει, έχει το δικό της ρίξιμο. Δεν θα το βρείτε πουθενά, θα το βρείτε μόνο εδώ, πραγματικά σας το λέω διότι αυτές τις πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ρίξιματα αμφιβάλλω θα τα βρείτε πουθενά άλλου και δεν το λέω κοινικά ή αλαζονικά, το λέω διότι έχω μία πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες σε πάση περιπτώσει και μπορώ και σας τα μεταφέρω και σας τα δείχνω σε εσάς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι το εξής. Το πρώτο προκομμάτι είναι, θα δούμε λίγο τη νέα σελήνη, τι σημαίνει, πώς μας επηρεάζει, τι δυναμικές έχει και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα ρίξιμο ανάλογα που έχετε εσείς στη σελήνη. Δείτε το, διότι θα δείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. 2-3 πραγματάκια θέλω να σας πω μόνο. Νέα σελήνη λοιπόν στον Τοξότη. Και αυτό σημαίνει ότι η τύχη είναι και με το μέρος μας. Διότι ο κυβερνήτης του Τοξότη είναι ο Δίας, οπότε ο Δίας έχει μια πάρα πολύ καλή αυτή την περίοδο. Γιατί όχι όλες οι νέες σελήνες στον Τοξότη έχουν την ίδια δυναμική, όμως αυτή η νέα σελήνη έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με το Δία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πολύ 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 σύντομα και θα κάνουμε το άνοιγμα μας. Αλλά δείτε διότι έχει πάρα πολύ σημασία. Ο Σκορπιός λοιπόν βρίσκεται στον τρίτο οίκο, η σελήνη βρίσκεται στον τρίτο οίκο και μέσα σε αυτόν τον τρίτο οίκο συνυπάρχει και ο Σκορπιός και ο Τοξότης. Άρα λοιπόν επηρεαζόμαστε, συνεχίζεται και επηρεαζόμαστε από την ενέργεια μαζί με τον Τοξότη, μαζί κάνουν αυτή την ενέργεια σαν μια αλχημική σύνδεση που σημαίνει ο Σκορπιός ότι πρέπει τι να κάνει, η μαγεία, η αλλαγή, να φέρουμε την αλλαγή στην ψυχή μας έτσι. Λοιπόν, τη μαγεία στη ζωή μας, μεταμορφωτικές αλλαγές, τρόπο και σκέψεις και το τι αναζητάει η ψυχή μας. Αυτά είναι του Σκορπιού. Τι μας λέει όμως ο Τοξότης τώρα. Λοιπόν, ο Τοξότης λοιπόν εδώ έχει να κάνει με τη φιλοσοφία. Γενικά ένα ζώδιο το οποίο συμβολικά το λέω, μην πάτε στον άνθρωπο, δηλαδή ξέρω εγώ τον Μπάμπη το Σουγιά, ο οποίος είναι Τοξότης αλλά δεν έχει καμία φιλοσοφία στη ζωή του, μην πηγαίνουμε εκεί, είναι καθαρά ένας συμβολισμός. Πάμε να το δούμε με συμβολισμό, όχι στους ανθρώπους, αλλά στην αστρική του λίγο διάσταση, εντάξει. Σημαίνει λοιπόν τι θέλουμε στη ζωή μας, χρειαζόμαστε χρόνο, σημαίνει ότι έχεις 7 ημέρες προκειμένου να σκεφτείς με αυτή τη νέα σελήνη τι καινούριο θέλεις να κάνεις και ο λόγος που έχεις 7 ημέρες είναι διότι κάθε νέα σελήνη φίλες και φίλοι, το φως της δεν είναι τόσο ισχυρό και στην αστρολογία το φως παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν θα σας τα πω τώρα για να μην σας φέρω σε έτσι, σας μπερδέψω. Παραδείγματος χάρη η σελήνη μπορεί να μεταφέρει φως μεταξύ δύο πλανητών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έχουμε το φως. Έχουμε ότι η νέα σελήνη λοιπόν δεν έχει πολύ ισχυρό φως. Αυτό είναι γεγονός. Τι σημαίνει όμως, έχουμε τις 7 μέρες. Εδώ το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Σε κάθε νέα σελήνη είναι η δική μας η ενέργεια, είναι πως εμείς μπορούμε και αλλάζουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή η νέα σελήνη λέει, είναι, πως είναι όταν μέσα μας μια ιδέα αρχίζει και την έχουμε και λέμε ρε παιδί μου να γίνει αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να συνεργαστώ, να κάνω, να ανοίξω, να στείλω, να του μιλήσω, να της μιλήσω. Πώς αυτή η ιδέα αρχίζει και οριμάζει και κάποια στιγμή παίρνουμε την απόφαση και λέμε «ΟΚ, ναι, θα το κάνω». Ακριβώς αυτό είναι, διότι μέχρι η ιδέα να υλοποιηθεί χρειάζεται χρόνος. Αυτή λοιπόν η νέα σελήνη στον Τοξότη λοιπόν σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει, το φως είναι αχνό, δεν έχει φωτιστεί η ψυχή μας ακόμα. Αυτό είναι το μυστικό μήνυμα, αυτό είναι το πιο ουσιώδες μήνυμα. Η νέα σελήνη λοιπόν στον Τοξότη δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη της ψυχής να ψάξει για κάτι. Ό,τι είναι αυτό. Αυτός είναι ο συνδυασμός. Ο Τοξότης ψάχνει. Ψάχνει αγάπη, ψάχνει φιλοσοφία, ψάχνει χρήματα, ψάχνει επιχείρηση, ψάχνει δουλειά, ψάχνει την ευτυχία, ψάχνει την ηρεμία, τη γαλήνη. Ψάχνει. Εντάξει. Αυτό είναι το κομμάτι. Νέα σελήνη, νέα πράγματα για να μπορέσουμε να ψάξουμε κάτι, να βάλουμε ένα στόχο. Αυτό είναι το μυστικό μήνυμα αυτής της νέας σελήνης. Είναι τόσο διαφορετικό και τόσο ανθρώπινο βέβαια όλο αυτό, το οποίο βέβαια είναι και δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να ψάξουν, πώς να ψάξουν, πού να ψάξουν.
Μπορεί αυτό να είναι το νέο νόημα ζωής, μπορεί να είναι μια νέα φιλοσοφία, μπορεί να είναι μια πνευματικότητα. Γι' αυτό και βλέπετε και κάποιους ανθρώπους το ρίχνουν, ξέρω εγώ, πηγαίνουν στην εκκλησία, αυτό, το ένα, το άλλο, βουδισμός, δεν ξέρω τι, και εν πάση περιπτώσει ο καθένας ό,τι τον βολεύει, μάλλον ό,τι του αρέσει. Ο τοξότης είναι ένα ζώδιο από φύση το οποίο είναι αισιόδοξο. Πολλοί τοξότες είναι, φυσικά εννοείται ότι πολλοί τοξότες είναι και απεσιόδοξοι βεβαίως, έτσι, γιατί εξαρτάται και από τον προσωπικό χάρτη του καθενός. Και εδώ αυτό που λέμε είναι ότι ναι, κάνουμε ένα γενικό, αλλά βεβαίως και αυτή η νέα σελήνη στον τοξότη επηρεάζει βεβαίως, αλλά εξαρτάται και από τον προσωπικό χάρτη του καθενός. Άρα λοιπόν αυτό που σου λέει η αισιόδοξη πλευρά του τοξότη είναι να αναθεωρήσεις, να ψάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Ποια είναι η φιλοσοφία της ζωής σου? Αν δεν έχεις, μπορείς να αποκτήσεις, είναι μια ευκαιρία τις επόμενες μέρες να αρχίσεις λίγο να στοχαστείς πάνω σε αυτό. Γιατί ξέρετε, στην καθημερινότητά μας, εμείς οι άνθρωποι, στις δουλειές, το ένα το άλλο, τα τρεξίματα, τη ρουτίνα μας, δεν ξέρω, τις ευθύνες αυτά, ξεφεύγουμε, ξεχνάμε, δίνουμε όλη μας την ενέργεια σε άλλα πράγματα. Επίσης έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό, είναι όπως και σε κάθε βέβαια ανάλυση και σε κάθε βίντεο, το πολύ 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 σημαντικό κομμάτι είναι και η μοίρα η οποία γεννιέται, έτσι, η μοίρα. Οι μοίρες, σύμφωνα και με τους αρχαίους δάσκαλούς μας και τα λοιπά, μάλλον και, και τώρα που σε πιο σύγχρονες, ας το πούμε, εποχές, η μοίρα που γεννιέται η σελήνη έχει μεγάλη, θα μπορούσα να σας κάνω και αριθμολογική ανάλυση, αλλά θα χαθνόμασταν τώρα. Διότι η μοίρα, η πρώτη μοίρα και η νέα σελήνη βρίσκεται στην πρώτη μοίρα και 37 λεπτά αν θυμάμαι, 47-37 λεπτά αν θυμάμαι. Λοιπόν, και 37, συγγνώμη, ναι, βρίσκεται πρώτη μοίρα και 37 λεπτά και το 1 παίζει ρόλο και το 3 και το 7 και η πρώτη μοίρα παίζει ρόλο. Όμως αυτή η μοίρα έχει ένα όνομα και θα σας το πω, λέγεται ένας ωκεανός γεμάτο από άσπρα κύματα. Και θα πει κάποιος ο οποίος με ακούει για πρώτη φορά, τι είναι αυτά που λες βρε φίλε μου και δεν ξέρω τι άλλο, τι ασυναρτησίες. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι συμβολισμοί. Η αστρολογία είναι μία γλώσσα συμβολισμών. Και ο συμβολισμός εδώ αυτής της μοίρας είναι ένας. Τι κρύβεται κάτω από τη θάλασσα, τι κρύβεται κάτω από αυτή τη φουτουνιασμένη, ας το πούμε, θάλασσα. Για να έχει κύματα σημαίνει ένταση, σημαίνει προβλήματα, σημαίνει εμπόδια. Είναι τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πάνω υπάρχει, στον ωκεανό, ας πούμε, υπάρχουν η θάλασσα η οποία δημιουργεί τα κύματα και φυσάει ο άνεμος, έχει αυτό. Κάτω όμως, βαθιά-βαθιά, υπάρχει μια απίστευτη ηρεμία. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, η ηρεμία της ψυχής. Είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές αυτό που ψάχνει η ψυχή έξω να γίνεται παραγραμματικά πανικός, να πέφτουν σφαίρες, αλλά μέσα μας όμως να υπάρχει αυτό που λέμε γαλήνη. Οπότε αυτή είναι η ηρεμία, η οποία είναι αυτή η βαθύτατη ηρεμία που μας λέει αυτή η μοίρα και πόσο σημαντικό είναι να είμαστε γαλήνοι, ναι, απ' έξω, να κάνουμε πράγματα, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, αλλά και μέσα όμως να έχουμε αυτή την ηρεμία, αυτή τη γαλήνη. Πόσο σημαντικό είναι. Πάμε όμως να ανακαλύψουμε και λίγο βαθύτερους συμβολισμούς. Δείτε πόσο όμορφα το παζλ αρχίζει και αποκαλύπτεται. Διότι είπα, μια αστρολογία αποκαλύπτει, είναι ένα παζλ. Λίγοι θα την καταλάβουν. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί πολύ με την αστρολογία για να αρχίσει να καταλαβαίνει αυτά τα νοήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο το ζώδιο, δεν είναι μόνο το οροσκόπος, είναι πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη σύνθεση. Είπαμε, έχουμε Σκορπιό. Ένα συμβολισμό λοιπόν, που είναι η αλήθεια της ψυχής. Η μαγεία, αν θέλετε. Η αλήθεια της ψυχής. Και η μαγεία εννοώ δηλαδή η ομορφιά της ζωής, η όμορφη μαγεία, η γλυκιά μαγεία. Τοξότης, αναζήτηση πνευματικότητας, φίλες και φίλοι. Νέα σελήνη, θα δώσω περισσότερο φως στη ζωή μου, στην ψυχή μου. Διότι η νέα σελήνη δεν έχει πολύ φως, σας το είπα προηγουμένως, έτσι. Και η μοίρα, που είναι στην πρώτη μοίρα και 37 λεπτά, που σημαίνει θα βουτήξω βαθιά μέσα μου και το ταξίδι μόλις αρχίζει να ξεκινά. Αυτή η νέα σελήνη, όπως καταλαβαίνεις, έχει πάρα πολλά κρυφά πράγματα. Και έχει κι άλλα, όπως η Πανσέλινος, όπως η Σελήνη, όπως και στα Ταρό η Σελήνη, σημαίνει το κρυφό που πρέπει να το ψάξεις, να γνωρίζεις, να έχεις γνώση, να έχεις μελετήσει, να έχεις διέστηση πολλά πράγματα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν εδώ στιγμή, στη συγκεκριμένη σελήνη, ο Δίας είναι κυρίαρχος στην καρδιά της σελήνης. Ο Δίας λοιπόν είναι ένας από τους πλανήτες ο οποίος μας μιλάει για τύχη, για δώρα, για ευτυχία, για επιτυχία κτλ. Σημαίνει λοιπόν ότι η τύχη χτυπά για αυτούς που είναι τολμηρούς. Όπως λέει και αυτή εδώ πέρα λοιπόν η καρτούλα, η οποία λέει «Luck is on your side», που σημαίνει ότι η τύχη είναι με το μέρος σου. Σημαίνει λοιπόν ότι ναι, ο Δίας είναι με το μέρος σου, εφόσον όμως τολμήσεις. Γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι
Άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν τόσο πολύ. Άλλοι είναι λιγότερο τολμηροί, άλλοι είναι περισσότερο, άλλοι τολμάνε, άλλοι ρισκάρουν, άλλοι. Σε άλλους ρισκάρουν και δεν τους βγαίνει, σε άλλους ρισκάρουν τους βγαίνει. Είναι ανάλογα και με τα τι μαθήματα έχει ο καθένας να μάθεις. Αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Συνδέεται λοιπόν αυτή η σελήνη. Ο Δίας λοιπόν είναι κυρίαρχος, έτσι, στην τοποθέτηση, να το πω έτσι, στη δύναμη της, δίνει η δύναμη της σελήνης. Όμως οι δυο τους έχουν έναν τριγωνισμό. Ο τριγωνισμός, το τρίγωνο γενικότερα στην αστρολογία, είναι ένας από τους πολύ θετικούς, από τις πολύ θετικές όψεις. Είναι σαν να χορεύουν μαζί ένα βάλς και να έχουν λοιπόν τη βοήθεια του Θεού. Πρόσεξε, είναι αυτό που λένε ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, διότι είναι σαν να τους ευνοεί και ο ίδιος ο Θεός, ας το πούμε, σαν να έχουν ευλογία. Δεν σημαίνει αυτός που δεν θα τολμήσει ότι δεν έχει την ευλογία του Θεού. Προς Θεού δεν λέω κάτι τέτοιο. Ίσως γιατί δεν είναι η στιγμή του, η ώρα του. Πάντα ο καθένας με το δικό του χρόνο. Γι' αυτό λέει: πάρ το χρόνο σου. Σου λέει: σελήνη, πάρε 7 μέρες. 7 μέρες είναι αρκετές. Πάρε 7 μέρες να σκεφτείς πάνω σε κάτι και άστο. Είναι για σένα ή δεν είναι για σένα. Ο Ερμής επίσης έχει μια πολύ ωραία υποδοχή, που σημαίνει εδώ ξεκάθαρη, ειλικρινής επικοινωνία και έκφραση. Πες τα τώρα, σου λέει. Τώρα είναι η στιγμή. Ό,τι είναι να πεις, να πεις την αλήθεια σου, έτσι. Δεν θα βγει με βρυσίδι, να το πω έτσι, να είμαι συγκεκριμένος. Θα βγει όμως με αλήθειες. Επίσης, έχουμε λοιπόν και κάτι άλλο. Και τι δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, έχω επιλέξει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σας πω, για να μην μεγαλώσει το βίντεο, δηλαδή, και σας ζαλίσω πάρα πολύ. Η νέα σελήνη έχει έξαρση στο νέο νότιο δεσμό. Έτσι λέγεται. Έξαρση. Έξαρση λοιπόν σημαίνει καρμικά μαθήματα, νότιος δεσμός, και πρέπει να διαλύσεις ό,τι δεν σου χρειάζεται για να προχωρήσεις. Τι χρειάζεται να μάθεις από εδώ και πέρα, ώστε να ευθυγραμμιστεί πραγματικά η ψυχή σου με την αποστολή σου, όποια είναι η αποστολή του καθενός. Η βαθύτατη, μία από τις αποστολές που έχουμε, είναι να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι για όλους. Όσοι έχουμε γεννηθεί μετά το 1935, εκεί 35, 36, 37, άντε 38 περίπου, αν θυμάμαι καλά, όλοι έχουμε γεννηθεί για να βοηθάμε άλλους ανθρώπους. Επίσης, επειδή έχουμε βαρύτατες καρμικές συνδέσεις με τον Πλούτονα κτλ, όμως εδώ αυτό το οποίο λέει, μια άλλη αποστολή είναι να αγαπήσουμε. Προσέξτε, όχι να μας αγαπήσουν, εμείς να αγαπήσουμε. Τώρα, τι θα αγαπήσει ο καθένας, έχει να κάνει με ανθρώπους. Θα αγαπήσω τον αδερφό μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται, όπως σας λέω, και στον κάθε χάρτη, τώρα τον ξεχωριστώ. Κάποιες αποστολές όμως τις δημιουργούμε και μόνοι μας. Ή ακόμα και την αγάπη, για να αγαπήσουμε, τη δημιουργούμε εμείς αυτή την αποστολή. Άρα λοιπόν η νέα σελήνη, αυτό το οποίο θέλει γενικά να σου πει, βρες νόημα, και βεβαίως η νέα σελήνη είναι η ίδια η ψυχή και όλα τα άλλα απλά τα πράγματα λίγο περιτεύουν. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να κάνω τώρα, φίλες και φίλοι, στοχαστείτε πάνω σε αυτό λιγάκι. Θα κάνουμε το ρίξιμο της νέας σελήνης, αφού όμως πρώτα κάνω αυτό που πάντα κάνω, είναι να επιλέξω ένα νόημα, ένα μήνυμα για την μοίρα, πρώτη μοίρα και 37 λεπτά, που είναι η γέννηση αυτής της σελήνης, εντάξει, η οποία έχει γεννηθεί στις γενιέτες της 12:57 στις 24 του μήνα και είναι ο ακόλουθος σκούπ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ταιριάζει πάρα πολύ και με τα κύματα. Θυμάστε που σας είπα για ωκεανό, με κύματα κτλ. Ο ακόλουθος βέβαια κούπα είναι από τις πολύ ιδιαίτερες και περίεργες κάρτες στα ταρό. Εδώ σου μιλάει για συναίσθημα. Σου μιλάει για προσφορά συναισθήματος. Σου μιλάει βεβαίως για εκπαίδευση, να αποκτήσεις εμπειρία. Σου μιλάει για ωριμότητα. Σου μιλάει για μια γλύκα, σου μιλάει για ένα καθρέφτισμα γενικότερα του τι σημαίνει στη ζωή σου. Σημαίνει επίσης ότι ανακαλύπτω τον εαυτό μου, ψάχνω τον εαυτό μου, μεγάλη διέστηση και φυσικά και ευαισθησία. Οπότε αυτή η μοίρα λοιπόν, ένα νόημα, η πρώτη μοίρα και 37 λεπτά, που ο συμβολισμός της που είπα και προηγουμένως είναι ότι ένας ωκεανός γεμάτος από άσπρα κύματα, είναι ακριβώς αυτό, είναι και η ηρεμία που έχει. Κοιτάξτε, είναι ήρεμος, είναι λίγο κεντρικός, ξέρεις κάτι. Στη σημερινή εποχή, με την τρέλα που επικρατεί, το να είσαι ήρεμος, ψύχρεμος, ψύχρεμη, να μην απαντάς σε κάθε βλακεία που θα σου πω, να μην πω και τίποτα άλλο. Επίσης, έχω κάνει και shorts, κάνω shorts, πλέον όπως θα δείτε, που λέγεται το μπιπ μπιπ,
βίντεο πουσουκού, το οποίο έχει ένα άλλο ύφος, είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο μπρουτάλ, βρίζει περισσότερο, εντάξει, έχω και, βάζω και λέξη εκεί μέσα, αυτό βρίζω δηλαδή. Και θεωρούμε λοιπόν στη σημερινή κοινωνία ότι όποιος βρίζει, όποιος είναι έτσι σκληρός αυτά, έχει και την αποδοχή. Και όταν έχεις λοιπόν εσύ αυτή την ηρεμία, αυτή την ψυχραιμία, αυτή τη γαλήνη μέσα σου και δεν απαντάς στον κάθε παπάρα, λακαμά, να το πω έτσι, στον κάθε λακαμά, σε θεωρούν εκεντρικό και εκεντρική. Σε θεωρούν ότι είσαι το κοροϊδό. Sorry, αλλά κάπου τα έχουμε μπερδέψει όλα αυτά τα πράγματα. Απλά το αφήνω εδώ, δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Όμως αυτή εδώ πέρα, ή να το πω έτσι, η συγκεκριμένη κάρτα δηλώνει πολύ όμορφα γενικότερα πράγματα, που σημαίνει διέστηση, γλύκα, να βρούμε τη γλύκα στη ζωή. Και το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε να κάνουμε επί τούτου ένα ρίξιμο, θα κάνουμε για τη νέα σελήνη. Και μετά θα κάνουμε... Θα κάνουμε λοιπόν μια ανάλυση για τον καθένα, για εσάς, όχι βάσει ζωδίων, ούτε βάσει αριθμολογίας, δηλαδή αριθμοποιημένου δρόμου ζωής. Θα γίνει με τα τέσσερα στοιχεία που ανήκει η σελήνη σας. Εντάξει, σελήνη, εξετάζουμε σελήνη. Οπότε, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Η πρώτη κάρτα λοιπόν που θέλουμε να ψάξουμε είναι πώς μπορώ, προσέξτε τι σας λέει η σελήνη για τον τοξότη, πώς μπορώ να μεγαλώσω την αντίληψή μου ή τη συνειδητότητά μου, διότι ο τοξότης έχει μια άλλη είδους συνειδητότητα. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί είναι λίγο... Και αυτή η συνειδητότητα έρχεται ανάποδο λοιπόν, μου βγήκε ανάποδα το πέντε μπαστούν, το οποίο σημαίνει ότι εδώ δεν χρειάζεται να γίνεις, τι σας είπα προηγουμένως, να γίνεις επιθεστή, πώς βγαίνει, να γίνεις επιθετικός, όπως εδώ που όλοι πλακώνουν, τσακώνουν και δεν ξέρει κανένας ποιος έχει δίκιο. Όπως γίνεται και στα πάνελ, έτσι, στην τηλεόραση. Κάποια στιγμή πλακώνονται όλοι, δεν καταλαβαίνεις τι λένε και τι γίνεται. Εδώ σου λέει θα χρειάζεται ένας άλλος στοχασμός, χρειάζεται μια άλλη ποιότητα να φέρουμε στη ζωή μας, μια άλλη επιθυμία και χρειάζεται μια ψυχραιμία, μια ηρεμία, εντάξει, και μια καλύτερη επικοινωνία. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς μπορώ να εμπνευστώ και να φέρω μια όμορφη περιπέτεια στη ζωή μου. Προσέξτε, γιατί ο τοξότης έχει να κάνει με την περιπέτεια. Η περιπέτεια, με ό,τι και να ασχοληθείς, είναι περιπέτεια. Φιλοσοφία, θρησκεία, έρωτας, καινούρια δουλειά, νέα γνωριμία, όλα είναι μια περιπέτεια. Μπορεί αυτή η περιπέτεια να καταλήξει χάλια ή μπορεί να έχει ένα πολύ καλό θετικό αποτέλεσμα. Για να δούμε όμως εδώ τι θέλουμε να κάνουμε, και είναι η μεγάλη αίρια ανάποδα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν η περιπέτεια ξεκινάει μέσα από πολύ κρυφά μυστικά μονοπάτια, διότι η μεγάλη αίρια κυβερνάει, ποιον κυβερνάει, να σας το φέρω έτσι όρθιο, τη νέα σελήνη. Εντάξει, η νέα σελήνη, η μεγάλη αίρια εδώ που θέλει να σου πει ότι στη ζωή μας έχουμε επιλογές. Βγήκε ανάποδα, διότι θέλει να σου πει ότι υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα, ότι υπάρχουν πολλά μυστικά μέσα μας, στις ψυχές μας, τα οποία είναι συμπιεσμένα, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε λίγο, ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στη ζωή μας. Γι' αυτό και βγήκε ανάποδα. Άρα για να έχεις εσύ την περιπέτεια, ας το πούμε, ή κάτι καινούριο στη ζωή σου, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι είναι αυτά που θέλεις. Τι θέλεις, ποια είναι η περιπέτεια που θέλεις. Είναι έτσι γενικό και αόριστο. Πολλές φορές πιάνουμε τους εαυτούς μας και λέμε: ναι, θέλω να έχω τόσα εκατομμύρια στον τραπεζικό λογαριασμό. Ωραία, εντάξει, ναι, τι κάνεις, έχεις μπει στην περιπέτεια όμως για να τα αποκτήσεις. Θα σπάσεις τα μούτρα σου. Εντάξει, αυτό ισχύει παντού. Θέλω ένα μεγάλο έρωτα. Θα τα σπάσεις τα μούτρα σου. Γιατί ο έρωτας έχει ευθύνες, έχει άλλες δυναμικές. Θα ασχοληθώ με τα ταρό. Θα σπάσεις τα μούτρα σου. Διότι και θα σε κατακρίνουν, διότι και θα πρέπει να μάθεις πολλά πράγματα και να αποφύγεις κακοτοπιές. Θέλω να μάθω αστρολογία. Χρειάζεσαι πολλά χρόνια. Θα λιώσεις παντελόνια. Θέλω να σπουδάσω. Θα λιώσεις παντελόνια. Θέλω μια καινούργια δουλειά. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να αρχίσεις να ψάχνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, έτσι είναι. Και θα μου πει κάποιος, μα εγώ ψάχνω, κάνω. Ωραία, okay, εντάξει. Σίγουρα υπάρχει ένα εξωτερικό περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο. Όμως αυτό το οποίο μαθαίνουμε από την ερμητική, να το πω έτσι, φιλοσοφία, αλλά και γενικά στους εναλλακτικούς εσωτερικούς πνευματικούς χώρους, είναι ότι όλα ξεκινάνε από εμάς τελείως. Εμείς είμαστε ο καθρέφτης. Εμείς είμαστε που βλέπουμε και τον καθρέφτη έξω. Εντάξει, αυτό σας το λέω έτσι γενικά σαν μια
παρένθεση, γιατί αυτό καθρεφτίζει εδώ πέρα και η μεγάλη αίρια. Μυστικά πράγματα εδώ όμως, μυστήρια και μυστικά. Το επόμενο που θα βάλω έτσι σαν ερώτημα, είναι συγκεκριμένα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη νέα σελήνη, έτσι. Είναι, τι χρειάζεται εγώ να κάνω ώστε να μεγαλώσω τον κύκλο των ανθρώπων για να κοινωνικοποιηθώ περισσότερο. Και εδώ βγαίνει μια πολύ ωραία κάρτα που είναι ο Άσος Μπαστούνι. Πρέπει να κοινωνικοποιηθούμε, πρέπει να... Δεν λέω να είμαστε όπου πάρτε και χαρά που λένε, όμως αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε, να έχουμε υψηλή ενέργεια, να ανοίξουμε τον κύκλο μας. Ξέρω πολλοί με ακούτε και βαριέστε ήδη αυτό που λέω, ότι όχ τι μας λες τώρα που να βγούμε, βαριόμαστε να κάνουμε. Εντάξει, καλά δεν λέω να πάτε τώρα και να είστε σε κάθε πάρτι που λέει ο λόγος, ούτε χρειάζεται να είναι πάρτι, μπορεί να είναι μια συγκέντρωση, μπορεί να είναι φίλοι. Μπορεί να είναι μια εκδήλωση, μπορεί να είναι κάτι το οποίο αυτό όμως θα σε βοηθήσει να μάθεις να γνωρίσεις και άλλους ανθρώπους. Και να εμπνευστείς, γι' αυτό έχει βγει αυτή η κάρτα. Και βεβαίως είναι και ο Άσος που σημαίνει κάνω ένα νέο ξεκίνημα. Άρα λοιπόν το νέο ξεκίνημα βεβαίως χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται φως, χρειάζεται δύναμη. Κάποιοι θα την έχετε αυτή τη δύναμη, κάποιοι δεν θα την έχετε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ρίξιμο, είναι όραμα. Το όραμά μου. Ένα όραμα γενικά. Όλοι χρειαζόμαστε ένα όραμα στη ζωή. Και το όραμα είναι πώς οραματίζομαι εγώ τον εαυτό μου, πώς οραματίζομαι τη ζωή, και αυτό που οραματίζεσαι είναι το 5. Λοιπόν, είναι το 5 κούπα. Μία από τις πολύ στενάχωρες καταθλιπτικές κάρτες, θα τη δείξω. Την κυβερνά ο Σκορπιός κυρίως σαν ζώδιο του νερού και τα υπόλοιπα βέβαια ανακατεύονται και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Όπα, έπεσε κιόλας, κάτι θέλει να μας πει. Επισημαίνω πάλι ότι κοιτάμε που έχουμε τη σελήνη μας, έτσι. Λοιπόν, και εδώ αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει δύσκολα, νιώσε τον πόνο μέσα στην ψυχή σου, αλλά απελευθέρωσε τον. Έχεις όλες σου τις διαδρομές, έχεις όλες τις λύσεις, ήρθε η στιγμή να αφήσεις ό,τι σε δυσκολεύει, ό,τι σε ταράζει, ό,τι σου φέρνει δυσκολία και να προχωρήσεις. Χρειάζεσαι ένα όραμα ευτυχίας. Αυτό είναι. Όραμα, όχι καταθλιπτικό, όραμα ευτυχίας. Το όραμα λοιπόν που βγαίνει γενικό σαν μήνυμα είναι η ευτυχία. Διότι στη σημερινή εποχή που μιλάμε, εντάξει δεν θα πω για παλιότερες εποχές κτλ. Υπάρχει πάρα πολύ δυστυχία, πολύ στεναχώρια και με όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε καταραίει πραγματικά η κοινωνία, θα καταρρεύσει η κοινωνία. Σας έχω πει, έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο μιλάει για Κρόνο και για τον ουρανό, πώς αυτοί οι δύο, πώς ο ουρανός θέλει να τα φέρει όλα στην επιφάνεια, συμβολικά μιλάμε πάντα έτσι, να διαλυθεί ότι υπάρχει ανήθικο που έχει χτίσει ο Κρόνος, γιατί ο Κρόνος σημαίνει και η συνωμοσία, να έρθουν στην επιφάνεια και να δούμε τι θα κάνουν για να το πάρουμε εμείς ως ανθρωπότητα και να ξεκινήσουμε, μάλλον ίσως όχι αμέσως, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι διότι υπάρχει ανοχή, υπάρχει ανηθικότητα, υπάρχει οικονομική δυσκολία, υπάρχει αμορφωσιά και προσέξτε, δεν εννοώ την πανεπιστημιακή μόνο αμόρφωση, εννοώ την αμορφωσιά του ανθρώπου ο οποίος δεν θέλει, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα παραπέρα, πέρα από τη μύτη του, πέρα από τον εαυτό του, τον εαυτούλη του, εντάξει. Και γίνεται κουτοπώνυρος, πώς θα μας δουλέψει, πώς θα σε δουλέψει εμένα, εσένα κτλ. Να μας πάρει χρήματα, να μας κοροϊδέψει, να μας αυτό, εκείνο τ' άλλο. Για να επιβιώσει, διότι έτσι θέλει να επιβιώσει. Αυτό μάλλον σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει και να διαλύεται. Το λέω έτσι γενικά. Λοιπόν, το επόμενο είναι τα μαθήματα. Τι μαθήματα έμαθες από τους προηγούμενους 6 μήνες. Φίλες και φίλοι, νέα σελήνη και πανσέλινος έχουν να κάνουν με το τι έχουμε κάνει και το τι έχουμε μάθει τις προηγούμενους 6 μήνες ή τους επόμενους 6 μήνες. Και εδώ αυτό που έχεις μάθει είναι το 6, εδώ είναι μια τελείως, κοίταξτε να δείτε πώς πηγαίνουμε. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Να το πω έτσι, χάλια-χάλια, εξαιρετικά, χάλια-εξαιρετικά. Είναι η ζωή, η διακυμάνθηση της ζωής. Εδώ το 6 μιλάει για παρελθόν. Όντως βγήκε και οι 6 μήνες που είδατε, είπατε 6. Λοιπόν, 6 μήνες, λοιπόν. Η επιτυχία έρχεται όταν έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση, πρόοδο, ενέργεια και επικεντρωμένη στους στόχους. Ζώδιο Λέων εδώ και τα υπόλοιπα βέζω, ζώδια της φωτιάς.
Χρειάζεται δύναμη λοιπόν. Το 6 έχει να κάνει και με το παρελθόν. Τι κινήσεις έχουμε κάνει στο παρελθόν, πώς φερθήκαμε, τι κάναμε, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ τα μαθήματα που μάθαμε, τα μαθήματα είναι ότι μπορούμε να πετύχουμε. Ακόμα και όταν έχουμε αποτύχει. Και αυτό είναι μία επιτυχία. Πρέπει να μάθουμε διότι ο τοξότης διδάσκει. Η νέα σε προσέξτε που πηγαίνουμε. Δεν σημαίνει θα βρεις τον νέο γκόμενο τον οποίον τον ψάχνεις εδώ και πολύ καιρό. Ή δεν θα βρεις τη νέα γκόμενα που την ψάχνεις εδώ και πολύ καιρό. Δεν σημαίνει ότι θα βρεις ξανά την επανασύνδεση που το παλεύεις εδώ και 6 μήνες. Όχι. Σημαίνει όμως ότι μπορείς να κάνεις κάτι καινούριο στην ψυχή σου μέσα και να ανακαλύψεις γιατί έχασες. Που στην ουσία κέρδισες. Διότι πολλές φορές ένα εμπόδιο μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία. Και το αφήνω εδώ. Άρα το μάθημα μπορεί να είναι η ευλογία της επιτυχίας ή ακόμα και της αποτυχίας. Και το επόμενο είναι πώς μπορώ λοιπόν να εμπνευστώ από όλο αυτό το ταξίδι του τοξότη και έχουν βγει οι εραστές. Πάλι εξάρι, θέλω να το δεις, πάλι εξάρι εδώ. Λοιπόν, οι εραστές σημαίνει και επιλογές. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, ναι σημαίνει ευτυχία, σημαίνει ο έρωτας, σημαίνει γάμος, σημαίνει δέσμευση, αλλά όμως σημαίνει και έχω ενέργεια, σημαίνει αγαπάω, σημαίνει ομορφιά, σημαίνει επίσης ότι έχω, να το πω έτσι, και τη διάθεση να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο άλλο, στο συνάνθρωπό μου, στον άνθρωπό μου, σε αυτήν που αγαπάω κτλ. Βέβαια σημαίνει και αποφάσεις. Και το άλλο σημαίνει αυτή η κάρτα έχει μια προτροπή θετική, η οποία αυτή η κάρτα σου λέει ότι να χαίρεσαι, να γιορτάζεις τη δύναμη της αγάπης στη ζωή σου. Τη δύναμη της αγάπης στη ζωή σου, ό,τι σημαίνει αγάπη για τον καθένα. Εντάξει, η αγάπη έχει πάρα πολλές μορφές. Ωραία. Πάμε τώρα στο εξής. Θα κάνουμε τώρα και ένα μικρό ρίξιμο για φωτιά, αέρα, γη, νερό. Κοιτάμε πού έχετε εσείς αυτό το στοιχείο σαν σελήνη. Ενώ δηλαδή αν έχεις σελήνη στον τοξότη, βλέπεις τη φωτιά. Αν έχεις σελήνη στο χάρτη σου, έτσι, στο αστρολογικό σου χάρτη, αν έχεις σελήνη στους διδύμους ή οποιοδήποτε άλλο ζώδιο του αέρα, βλέπεις τον αέρα, γη αντίστοιχα για τα ζώδια της γης και εδώ τα ζώδια του νερού. Άρα λοιπόν έχουμε ζώδια φωτιάς, ζώδια αέρα, ζώδια γης και ζώδια νερού. Το τρίπτυχο, εντάξει. Δεν θα το πάω ένα ζώδιο, θα το πάω ένα στοιχείο. Και πιάνουμε λοιπόν τη φωτιά τώρα. Ελάτε τώρα εδώ να ξεκινήσουμε. Όπως είναι εδώ, θα πάει έτσι πάνω. Θα κάνουμε πάνω στο στρώσιμο αυτής της νέας σελήνης λοιπόν, για να δούμε τις γενικότερες επιδράσεις, λοιπόν, οι οποίες υπάρχουν. Για να ανακατέψουμε λοιπόν εδώ, να δούμε το στοιχείο της φωτιάς, τα ζώδια, όλα τα ζώδια της φωτιάς, πώς συντονίζονται με αυτή τη νέα σελήνη. Και τι μήνυμα, εντάξει, έχουμε πάρει πολλά μήνυματα, θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, τι έχει να μας πει. Εντάξει λοιπόν, 1, 2, κούπες και 3. Φίλες και φίλοι, η φωτιά έβγαλε κούπες. Θα σπάσω κούπες, δεν είναι τυχαίο. Έχουμε 8 κούπα, έχουμε 6 κούπα, έχουμε και το 5 κούπα. Το 5 κούπα είναι αυτό εδώ. Για να δω, το 6 κούπα. Πολλά εξάρια βγαίνουν λοιπόν. Είχαμε άλλα εξάρια εδώ. Το 8. 8 κούπα λοιπόν. 6 και το 5. 3 κούπες. 3 πίδακες αν θέλετε. Οι οποίοι από τη στιγμή που έχει να βγαίνει κούπα μας μιλάει για την ψυχή μας. Η φωτιά λοιπόν εδώ, για σένα που έχεις λοιπόν έχεις ζώδιο, μάλλον φωτιάς, ναι, συγγνώμη, τη σελήνη σου σε ζώδιο της φωτιάς, σου μιλάει για τα βάθη της ψυχής. Το 8 κούπα λοιπόν είναι η κάρτα που σημαίνει ξεκινάω ένα ταξίδι, ξεκινάω μόνος μου, μόνη μου, να βρω τον εαυτό μου, τι θέλω εγώ σε αυτή τη ζωή, σε συναισθηματικό κυρίως επίπεδο.
Το έξι κούπα σημαίνει παλιές σχέσεις, καρμικές σχέσεις από το παρελθόν, γενικότερα έναν. Γενικότερα μπορεί να είναι ερωτικές φλόγες, δηλαδή με αδέλφες ψυχές, πώς το λένε, από το παρελθόν ή καταστάσεις από το παρελθόν. Δεν από τις κακές κάρτες, σημείο συνάντηση, άρα σημαίνει ότι θέλω να βρω έναν άνθρωπο ή να είμαι με τον άνθρωπο ή να αισθάνομαι καλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα ψυχικά. Και το πέντε κούπα σημαίνει να βγω από τη στεναχώρια. Να ξεπεράσω τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζω. Να είμαι χαρούμενος, να είμαι χαρούμενη. Αυτά τα απλά πράγματα ζητάς. Και αυτές οι τρεις κούπες σημαίνει ότι και επειδή έχουμε και ακόλουθα, δηλαδή έχει βγει πολύ κούπα, αυτή η νέα σελήνη, και όντως επηρεάζεται πάρα πολύ από το Σκορπιό, έχει να σου μιλήσει και έχει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, εδώ σημαίνει πρέπει να ψάξεις μέσα την ψυχή σου, τα συναισθήματά σου, τι είναι, τι θέλεις. Να τα ξεκαθαρίσεις, να είσαι ειλικρινής. Με τον εαυτό σου προπαντός. Και φυσικά να καταλάβεις εάν αυτό το συναίσθημα μπορεί να σε πάει πιο κάτω στη ζωή. Κράτα το αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο που είναι ο αέρας. Ωραία, θα βάλουμε λίγο πιο κάτω, αν και θα πιάσει το ένα το άλλο. Γιατί ο σκοπός αυτού του ρυξήματος είναι να καπακώνει το ένα το άλλο. Εννοείται, γυρνάτε πίσω το βίντεο. Το ξαναβλέπετε αρκετές φορές, μπορείτε να το αναλύσετε, να δείτε, μου γράφετε αν θέλετε και κάτω από το βίντεο σχόλια να δούμε τι γίνεται, πώς εσάς όλο αυτό η ανάλυση σας έχει εμπνεύσει, σας αρέσει, κάνει κλικ σε εσάς, δηλαδή βλέπετε κάποια πράγματα. Πρώτη κάρτα λοιπόν, μία βασιλίσσα κούπα. Μάλιστα, οι κούπες συνεχίζουν και πετάνε. Η δεύτερη κάρτα, ένας βασιλιάς παιδάκτινο. Και η επόμενη τρίτη κάρτα, τι είναι, είναι το 9 ξυφό. Πώς θα βγεις εσύ από τη φυλακή, αγαπημένο, πώς θα βγεις από τη στεναχώρια, πώς θα βγεις από όλα αυτά τα οποία δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς και στεναχωριέσαι. Θα σε βοηθήσει μια βασίλισσα με τη διέστησή της, την οριμότητά της, θα σε βοηθήσει ένας βασιλιάς με τη λογική του και την πρακτικότητά του. Και έτσι θα τα βάλεις κάτω και θα πεις, ο σκοπός λοιπόν για σένα με αυτή τη νέα σελήνη είναι να κάνω ένα νέο ξεκίνημα. Πρόσεξε, αν είσαι εδώ, είναι το 9, δηλαδή να τελειώσει ό,τι πλέον δεν χρειάζεται στη ζωή μου και να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα. Πιο ανάλαφρο. Μπορούμε να κάνουμε νέο ξεκίνημα. Πολλές φορές ακούω που μου λένε, μα εγώ έχω φτάσει, ξέρω εγώ, 55 χρονών, 60 χρονών, αυτό 65, δεν ξέρω τι άλλο, ή είμαι μεγάλο. Τι λέτε ρε παιδιά. Κάντε λάθος. Στην αριθμολογία, η αποστολή της ζωής ξεκινάει σε αρκετούς ανθρώπους, εξαρτάται από την αριθμολογικό προφίλ, τέλος πάντων, μετά τα 50. Και θα μου πεις γιατί. Διότι στα 50 έχεις πλέον οριμάσει. Έχετε διαβάσει, να σου το πω πολύ, έχετε διαβάσει σε κάτι Facebook, κάτι Instagram, δεν ξέρω τι, που λέει ότι μια ηθοποιός, μια διάσημη ηθοποιός, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι. Με μου έρχεται στο μυαλό που λέει έφτασα στα 50 και η Μπελούτσι το έχει γράψει και μια άλλη το έχει γράψει και μια Αμερικανίδα ηθοποιός πολύ διάσημη που λέει και όλοι μα και πολλοί άνθρωποι το λένε έφτασα στα 50 και πλέον δεν ανέχουμε πράγματα. Α, τι σας λέω εγώ για τους λακαμάδες, δεν τους ανεχόμαστε πλέον. Έτσι δεν είναι. Φτάνει ο λακαμάς. Δεν μπορούμε άλλο, δεν γίνεται, δεν θα αντέξουμε. Και πώς. Εδώ λοιπόν σου λέει η βασίλισσα κούπα, είναι μια βασίλισσα αγαπητή, σημαίνει η ψυχή σου, εντάξει, η ψυχή σου, εσύ ως γυναίκα, είσαι μια πολύ γλυκιά ψυχή, έχεις και τα δικά σου, δεν λέω, αλλά είσαι μια γλυκιά ψυχή, μια όμορφη ψυχή, μια πολύ όμορφη γυναίκα, αγαπητή, που συμπαθεί, που έχει μεγάλη καρδιά, έτσι. Βεβαίως και τα χρώματα δεν είναι τυχαία εδώ που είναι η διασύνδεση, είναι το πνευματικό κομμάτι, έχει να προσφέρει το κυπελό της, το κοιτάζει μέσα, κρατάει λουλούδι, είναι μέσα στο νερό διότι ανήκει στο νερό. Και βεβαίως έχουμε τώρα και έναν βασιλιά πεντάκτηνο, ο οποίος είναι η λογική. Συνέστημα και λογική. Και επειδή είναι και οι δύο βασιλιάδες, σημαίνει εμπειρία, ναι, ανήκουν στη βασιλική αυλή, δηλαδή σημαίνει εμπειρία, σημαίνει γνώσεις, σημαίνει έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, σημαίνει έχω βιώσει, έχω αισθανθεί, έχω περάσει και πλέον δεν το χρειάζεσαι αυτό εδώ.
Το 9 ξύφων που είναι από τις πιο δυστυχισμένες κάρτες στα ταρό, δεν το χρειάζεσαι πλέον. Ήρθε η στιγμή για τους επόμενους 6 μήνες να κάνεις τέτοιες κινήσεις ώστε να βρεις τη χαρά της ζωής. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Κάποιος μπορεί να χορεύει, κάποιος να γράφει, κάποιος να βγαίνει να πίνει καφέ. Κάποιος ναι, να είναι μόνος του, μόνη της και να διαβάζει, να σπουδάζει. Να... Εξαρτάται. Εντάξει, γιατί για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι οι ίδιες οι προοπτικές και οι ίδιες οι δυναμικές. Εδώ όμως σου δείχνει σαν δυναμική ότι μπορείς να βγεις. Να βγεις από τη δυσκολία. Ήρθε η στιγμή να χαρείς, να χαίρεσαι. Μάλλον να βρεις τη χαρά, να διαπιστώσεις τι είναι αυτό που σου δίνει χαρά. Και το άλλο, το πολύ σημαντικό, να μην ζεις με αυτά που σου λένε οι άλλοι. Κράτησε το αυτό, είναι μεγάλη κουβέντα. Να μην ζεις με αυτά που σου λένε οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι θέλουν να σε περιορίσουν. Οι άλλοι θέλουν να σε στεναχωρήσουν. Δεν θέλουν, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν να μας βλέπουν χαρούμενους. Χαρούμενες, κακά τα ψέματα. Γιατί όταν μας βλέπουν στη δουλειά, κάντε ένα πείραμα, δείξτε ότι είστε χαρούμενοι ή χαρούμενες. Θα πούνε, παίρνεις χάπια. Είναι κάτι, έγινες κάτι, ερωτεύτηκες αυτά. Και όταν βλέπουν ότι είσαι πραγματικά χαρούμενος, χαρούμενοι, θα θέλουν να σε γκρεμίσουν, να σε ρίξουν κάτω. Διότι αυτές είναι οι χαμηλές δονήσεις. Και οι άνθρωποι, δυστυχώς, σχεδόν όλοι μας, ζούμε με πάρα πολύ χαμηλές δονήσεις. Και αντί να κοιτάμε τη δουλειά μας και το δικό μας πεπρωμένο, ανακατευόμαστε τον άλλον. Και εκεί είναι που γίνεται μετά ο πανικός, γίνονται τα μπερδέματα και δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να ξεμπερδευτούμε μετά. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση, δεν μπορούμε να βρούμε άκρες. Δεν προχωράει η κοινωνία έτσι. Δεν προχωράνε οι άνθρωποι έτσι. Και σε ατομικό επίπεδο και σε πιο ομαδικό επίπεδο. Εντάξει. Για να δούμε εδώ τι έχει. Είπαμε, είναι η γη εδώ. Ζώδια γης, που αν έχεις τη σελήνη σου σε ζώδιο της γης. Εντάξει, εδώ είναι η γη λοιπόν. Και αυτό που μας βγαίνει είναι πάλι ένα τρία κούπα. Μάλιστα. Βγαίνουν οι κούπες εδώ. Το τρία κούπα πάλι έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όπως και τα υπόλοιπα. Να βρεις τη χαρά της ζωής. Εδώ είναι η χαρά. Είναι ο χορός, είναι η χαρά, είναι η ευτυχία, είναι η σύνδεση με το πνευματικό κομμάτι, σαν το Van Gogh είναι εδώ. Αυτές οι κάρτες είναι υπέροχες, διότι θυμίζουν τη ζωγραφική του Van Gogh. Για να δούμε. Το επόμενο λοιπόν είναι ένας... εδώ έχει βγει ένας υπότης ξυφών. Τόλμα λέει, βάλε όριο, πολέμησε για αυτά τα οποία αξίζουν, βέβαια πρόσεχε και τους εχθρούς. Και έχει βγει και το δύο κούπα. Μάλιστα. Άλλο συγκλονιστικό αυτό εδώ πέρα. Έλα λίγο να τα δούμε να δεις. Κοίταξε να δεις εδώ τώρα εικόνες που σχηματίζονται. Το δύο κούπα είναι η απόλυτη ευτυχία, η απόλυτη χαρά. Έχεις βάλει λοιπόν εσύ ζώδιο της γης το δύο και το τρία κυπέλλων, κούπα δηλαδή, και στη μέση έχεις βάλει έναν υπότι, ο οποίος μπορεί να είναι και ένας εχθρός. Αρσενικό στοιχείο κυρίως. Όλοι έχουμε εχθρούς. Όλοι έχουμε εχθρούς, αντίζηλους, ανθρώπους οι οποίοι με τα λόγια τους και με τις πράξεις τους θέλουν να μας γκρεμίσουν, να σε γκρεμίσουν, να το πω έτσι. Γιατί εσύ αναζητάς την ευτυχία και θα σου πει ο άλλος, όχι, δεν θα αναζητήσεις την ευτυχία. Ποια είσαι εσύ, ποιος εσύ που θα αναζητήσεις την ευτυχία, γιατί αυτό λέει εδώ πέρα το ρίξιμο. Και βεβαίως, επειδή εδώ είναι αρσενική κάρτα, ο υπότης έχει να κάνει με άτομα κυρίως κάτω των 42 ετών εκεί. Εντάξει. Ο υπότης είναι πιο μικρές ηλικίες εκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτω των 42 ετών. Κύριος άντρας, δες τι μπορεί να ισχύει. Και το άλλο βεβαίως που είναι ένα δεύτερο σενάριο, είναι είσαι εσύ εδώ, είτε άντρας είτε γυναίκα, όπου θα πολεμήσει. Θα πολεμήσει για την ευτυχία. Δεν πολεμάμε για την ευτυχία μας, ρε παιδιά. Μην μου πείτε όχι ότι δεν πολεμάμε. Μην μου πείτε ότι... Όμως αυτό που σου λέει εδώ είναι το εξής. Εσύ είσαι έτοιμος, έτοιμη να πολεμήσεις για την ευτυχία σου. Είσαι έτοιμος να θυσιάσεις πράγματα για μια αγάπη, για έναν μεγάλο έρωτα. Όταν αναζητάμε μια εργασία, λέω τώρα, αναζητάμε μία εργασία και θέλουμε να πάμε σε καλύτερες συνθήκες εργασίες. Σε άλλη εταιρεία, σε άλλο πόστο, δεν ξέρω τι. Κάνεις μία θυσία.
Αφήνεις πίσω σου το παρελθόν, αφήνεις πίσω σου ανθρώπους, φίλους, ανθρώπους που ίσως έχεις αγαπήσει ή μπορεί να αφήσεις και ανθρώπους που όπου αντίστοιχα έχεις μισήσει και θες να τους ξαναδείς. Ξεκινάς κάτι καινούριο, αλλά θα θυσιάσεις πολλά πράγματα. Θα θυσιάσεις το χρόνο σου, τη διάθεσή σου, την ενέργειά σου, την υπομονή σου. Θα μπεις σε μια διαδικασία να μάθεις καινούριους ανθρώπους. Αυτό όμως, αυτό σημαίνει εδώ, είσαι διατεθειμένος να πολεμήσεις. Και ο έρωτας είναι πόλεμος. Ναι, ναι. Και ο έρωτας έχει μια πολεμική. Θα πολεμήσω, θα κάνω, θα προσπαθήσω. Θα διεκδικήσω. Δεν το λένε και οι γυναίκες να με διεκδικήσει, να έρθει άντρας ή να έρθει να μου πει. Ή ο άντρας, ξέρω εγώ, θα τη διεκδικήσω, ξέρω εγώ, από εκεί που είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι παντρεμένη. Εγώ θα πάω να τη διεκδικήσω. Τι θέλω, την ερωτεύτηκα. Λέω τώρα έτσι απλά κάποια πράγματα. Στη ζωή λοιπόν, προσέξτε όμως εδώ, η διεκδίκηση δεν είναι επιθετική. Δεν εννοώ αυτό. Απλά εννοώ ότι υπάρχει μια έννοια, αν θέλετε, πολεμικής μέσα σε όλα τα οποία κάνουμε. Γιατί εδώ σου λέει να πολεμήσεις για τα δικά σου θέλω, για τη δική σου την ευτυχία. Και πολλές φορές, ναι, συγγνώμη φίλες και φίλοι, αλλά θα χρειαστεί να πολεμήσουμε. Να σας το πω πολύ απλά. Να πολεμήσουμε για το ζώδιό μας, για το κανάλι. Για το δικό μας το κανάλι, εδώ τα τάρω εγώ, να πολεμήσω για το κανάλι μου. Γιατί όλα αυτά που κάνω και εγώ είναι ένα είδος πολεμικής, ας το πούμε. Τα πράγματα να σκεφτώ, ιδέες, το ένα το άλλο, μέλη αυτά, διαφήμιση, επέκταση. Είναι και αυτό πολεμάς καθημερινά. Εσείς που δουλεύετε, πολεμάμε καθημερινά, έτσι είναι. Και πάμε και στο επόμενο τώρα, το οποίο έχει να κάνει με το νερό. Φαίνεται. Το στοιχείο λοιπόν του νερού. Όσες έχετε ζώδιο νερού στη σελήνη, εντάξει, δηλαδή η σελήνη σας είναι στο, ξέρω εγώ, στην, πώς το λένε, σε ζώδιο νερού. Στους ιχθύς, στο σκορπιό, στον καρκίνο κτλ. Και πάμε τώρα εδώ να κάνουμε το ρίξιμό μας για το ζώδιο, για το στοιχείο του νερού. Μία κάρτα είναι το 8 μπαστούνι, μάλιστα. Έρχονται νέα, έρχονται όμορφες καταστάσεις, οι εραστές πάλι εδώ. Κοιτάξτε να δείτε πώς βγαίνουν, πώς από διαφορετικά deck μοιάζουν, το ρίξιμο μοιάζει πάρα πολύ. Έχει αρκετές όμοιες κάρτες και αρκετά ναρκική σελήνη βεβαίως. Λοιπόν, ποια είναι η ουσία εδώ για σας που έχετε σελήνη σε ζώδιο του νερού. Και τι σας μιλάει και τι σας λέει. Φυσικά υπάρχει η ίδια η σελήνη εδώ και πού θα έπεφτε, στο νερό θα έπεφτε κυρίως. Σκίζουμε λοιπόν όσον αφορά στο κομμάτι του ρηξίματος και το τι επιλογές γίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν εδώ ρε παιδιά. Για να το δούμε λίγο με λεπτομέρεια. Για να το δούμε. Τι έχουμε. Το ένα είναι λοιπόν το 8 μπαστούνι, έτσι. 8 μπαστούνι. Νέα. Αλλαγές, γρήγορα πράγματα, στόχοι. Είναι η κάρτα του τοξότη, να βάζουμε στόχους, να βάλεις στόχους, να ψάξεις, να ψαχτείς. Να ψαχτείς για έναν έρωτα, για μια αγάπη, να ψαχτείς για μια απόφαση που θέλεις να πάρεις, να ψαχτείς εάν ισχύει αυτό που λένε το για πάντα. Και η σελήνη, πρόσεξε, διότι έχει πολλά μυστικά να σου αποκαλύψει. Ένας έρωτας κρύβει πολλά μυστικά. Μια αγάπη κρύβει πολλά μυστικά. Κάτι καινούριο, ένα νέο επάγγελμα, κάτι καινούριο κρύβει πολλά μυστικά. Και εννοώ και εσύ στην ψυχή σου και εμείς στην ψυχή μας. Αλλά όμως, πόσο όμορφα έρχονται και συντονίζονται με πολύ όμορφες κάρτες, διότι πάλι εδώ μιλάει για διεκδίκηση. Σου μιλάει για ενέργεια. Η αγάπη θέλει ενέργεια. Σου μιλάει ότι οι ερωτευμένοι πολλές φορές δρούν σαν να είναι κάτω. Πόσες φορές δεν βλέπουμε κάποια ζευγάρια που είναι απομονωμένα, δηλαδή και παλιά που πηγαίναν στις γονίτσες εκεί, φιλιόντουσαν, έκαναν, αγκαλιαζότουσαν. Γιατί ο έρωτας είναι για τους δύο, είναι κρυφός. Και φυσικά και πόσα ζευγάρια είναι παράνομα και πόσα ζευγάρια αυτή τη στιγμή είναι ερωτευμένα με κάποιον άλλον, με κάποιο άλλο τρίτο ίσως άτομο. Έρχεται εδώ η σελήνη που σημαίνει το κρυφό, αλλά επίσης η σελήνη σημαίνει και το. Και το ανασφαλές κομμάτι σημαίνει και στεναχώρια και τη θλίψη. Ένα κομμάτι βέβαια, μέχρι ένα σημείο βέβαια. Αλλά πόσο όμορφα έρχεται να δέσει και να σου πει για σένα λοιπόν αγαπημένη μου ότι
Γενικά, η ζωή είναι γλυκιά. Αυτό θέλει να σου πει. Η ζωή είναι γλυκιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Η ζωή είναι γλυκιά και πολλές φορές όταν νομίζουμε ότι δεν έχουμε επιλογές, τελικά έχουμε επιλογές. Όταν δεν γνωρίζουμε, γιατί τη ζωή δεν τη γνωρίζουμε, εδώ σου λέει ότι τη ζωή θα τη γνωρίσεις, είναι ένα μυστήριο η ζωή που θα τη ζήσεις. Είναι γλυκιά όμως. Αυτό είναι το μυστήριο της. Και αυτό που θέλω εγώ τώρα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Είναι κατά πόσο εσένα πιστεύεις ότι σε επηρεάζει ή η πανσέλινος ή η νέα σελήνη. Το έχεις παρατηρήσει, το έχεις ψάξει. Έχουμε κάνει πολλά ρηξίματα. Εδώ ας πούμε από το κανάλι και από άλλα βέβαια κανάλια, αλλά λέμε το τώρα εδώ για το δικό μου. Νιώθεις ότι σε επηρεάζει, νιώθεις ότι συντονίζεσαι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.